πρώτοι παίκτες για σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ο Γιώργος Χρανιώτης. 3, 2, 1. Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες, ο Γιώργος που είχε και έναν μικρό τραυματισμό. Βλέπετε τώρα ο Κωνσταντίνος που έπεσε ότι ξεκινάει από την αρχή του ξύλου. Μπράβο, Κωνσταντίνο. Οι παίκτες θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο στο συγκεκριμένο πρώτο εμπόδιο. Αν πέσουν, θα πρέπει να ξεκινάνε από την αρχή του ξύλου στο οποίο βρίσκονται. Ο Κωνσταντίνος έπεσε, έμεινε πίσω, αλλά τώρα έχει φτάσει το Χρανιώτη και τον έχει περάσει κιόλας. Οι παίκτες πρέπει να πάρουν δύο μπαλάκια. Αν πέσουν, ξαναξεκινάνε από την αρχή. Αφήνει το πρώτο μπαλάκι ο Κωνσταντίνος, επιστρέφει και για το δεύτερο. Είναι ένα αγώνισμα που απαιτεί καλή ισορροπία. Να τώρα ο Κωνσταντίνος που φτάνει πρώτος στον τερματισμό. Πετάει την πρώτη του βολή, αστοχή. Τώρα έρχεται ο Χρανιώτης στον τερματισμό. Αστοχή και στη δεύτερη βολή. Είναι ένας δύσκολος στόχος. Ο Κωνσταντίνος και ο Γιώργος δεν έχουν σκοράρει ακόμα. Τώρα σκοράρει ένα μπαλάκι. Ο Κωνσταντίνος θέλει ένα ακόμα. Πετάνε και οι δύο σκοράρει ο Χρανιώτης. Τώρα είναι ένα-ένα. Θέλει ένα ακόμα ο Γιώργος. Τα καταφέρνει τώρα και παίρνει την νίκη για την ομάδα του. 1-0 προηγούνται οι διάσημοι. Όχι, όχι, για το στόχο μου. Τι να πω, για το στόχο μου δεν μιλάω. Τα δεύτερα βουλιάζουνε, τα δεύτερα βουλιάζουνε. Βουλιάζουνε, οπότε καλό είναι να πιαστείς. Μην τα φοβηθείς, σαν να κάνεις έτσι. Δηλαδή, ούτε καν κοιτάς, είσαι έτσι. Αλλά να τα πιάσεις το σκηνή. Δηλαδή, εγώ το πιάσα και πήγα να την πατήσω, πήγα να φύγω πίσω. Οπότε πιάνε τη σκηνή και πάτε με γενναιότητα. Εδώ περνάμε κανονικά το τέτοιο. Πάλι είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, μην το πάσω τόσο αρχά όσο το πήγα εγώ. Ναι, δεν μου νιώθει τόσο πολύ.